Υποδεχόμεθα με χαρά και αισιοδοξία το φθινόπωρο με δύο συναυλίες, αύριο Πέμπτη και Παρασκευή. Δύο συναυλίες τις οποίες ηθελημένα τις κρατήσαμε πιο πίσω λόγω του ότι το καλοκαίρι υπήρχε και ένα συνωστισμός ενώ τον Αύγουστο, παρότι κάναμε εκδηλώσεις πολύ σημαντικές και νομίζω ότι παρά την πανδημία και τα μέτρα τα πήγαμε πάρα πολύ καλά. Έτσι λοιπόν υποδεχόμαστε το φθινόπωρο με δύο ποιοτικές συναυλίες, στηρίζοντας όπως δεσμευτήκαμε τους χιώτες καλλιτέχνες, τους ανθρώπους του τόπου μας, και έτσι αύριο Πέμπτη με ώρα έναρξης 8 αύριο και 8 την Παρασκευή ξεκινάμε με τον Μακροκάνη, τον Χρήστο και την Βελισάρη και την ορχήστρα του. Μία συναυλία η οποία έχει λαϊκό ρεπερτόριο, ένα όμορφο λαϊκό ρεπερτόριο το οποίο πραγματικά θα ψυχαγωγήσει στην ανανεωμένη πλατεία μας, η οποία ανανεώνεται συνεχώς προς το καλύτερο, έχει αποκτήσει πλέον ζωή μετά την λειτουργία του συντριβανιού, ένα συντριβάνι το οποίο είχε να λειτουργήσει 20-25 χρόνια. Την Παρασκευή έχουμε άλλη συναυλία με τους αδελφούς Πούπαλου, τον Βούκουνα, και φυσικά μιλάμε για την Ξενιτιά και τη θάλασσα, με τραγούδια της Ξενιτιάς και της θάλασσας, μια ποιοτική συναυλία και αυτή, η οποία πραγματικά έτσι λίγο θα ταξιδέψει τους ανθρώπους του τόπου μας, εν ώψη, το ξαναλέω και πάλι, του φθινοπόρου, για να φορτίσουν κι άλλο οι μπαταρίες. Και θέλω επίσης να σημειώσω εδώ ότι έχουμε ακόμα πολλούς επισκέπτες και πολλούς τουρίστες από την υπηρετική Ελλάδα, από όλη την Ελλάδα, από όλο τον ελλαδικό χώρο. Βλέπει κανείς τα οχήματα τα οποία κυκλοφορούν και τον κόσμο, που σημαίνει λοιπόν ότι είναι καλό, γιατί αυτές οι συναυλίες πραγματικά δίνουν μια άλλη νότα και ένα διαφορετικό τόνο στις μέρες στις οποίες πραγματικά έχουν τα προβλήματά τους, αλλά το ξαναλέω και πάλι ότι με πίστη και αισιοδοξία πορευόμαστε στο σήμερα και στο αύριο, και είναι βέβαιο ότι όλα αυτά θα τα καταφέρουμε και θα τα ξεπεράσουμε. Καλό λοιπόν, με πολύ προσεκτικό τρόπο, γιατί τηρουμένων των μέτρων για την πανδημία πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και να συνεχίσουμε τη ζωή μας, και ο Δήμαρχος και η Δημοτική Αρχή αυτό κάνουν για τον τόπο μας, για τους ανθρώπους μας.